Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΚΑ, Πέτρος Γαλακτόπουλος, κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή πως έχει πέσει κομμάτι σίδερο βάρους 80 κιλών. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η συντήρηση στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στο στέγαστρο του Καλατράβα είναι ανύπαρκτη. Στο Άκα και Λουκέτο μετά το πρόβλημα στατικότητας του στεγάστρου Καλατράβα που διαπιστώθηκε με τον Παναθηναϊκό να καλείται να βρει άλλη έδρα για τους αγώνες του στο Europa League. Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος αρχικά ανέφερε όταν ανέλαβα την προεδρία του ΟΑΚΑ και μέχρι να το δούμε με τους υπαλλήλου και τους συνεργάτες μου ήρθαν οι τεχνικοί και μου είπαν ότι έχει λήξει η σύμβαση ελέγχου του στεγάστρου Καλατράβα. Όλα τα μεταλλικά έπρεπε να ελέγχονται 10 ή 12 χρόνια. Και συνέχισε πως έμπαιναν βίδες στα σίδερα που έπεφταν. Στη Στοακαλατράβα η γέφυρα στηρίζεται με μετάδεμένα στι άκρε με βίδε. Με του σεισμού και με τον αέρα κάποιε βίδε έκοβαν, κάποια ημέρα κρέμασε και έμεινε 60 πόντου από το έδαφο από εκεί που περνούσε ο κόσμο. Για το ότι δεν έχει πέσει από τύχη, κάποιο αντικείμενο μέχρι σήμερα είπε: Δεν έπεσε βίδα, είχε πέσει ένα κομμάτι σίδερο βάρου 80 κιλών και από το ύψο που έπεσε έγινε 1,5 τόνο.